είναι θεά. Η θεά beauty editor Νατάσα Μπερέκου. Όπου μου, θα τρελαθώ. Πάτα. Θεάρα. Έχει ένα πρετάκι εγώ τον εαυτό μου, τα βλέπετε. Σήμερα θα μας παρουσιάσει ένα πάρα πολύ χρήσιμο για όλες μας θέμα, Νατάσα. Λοιπόν, Τατιάνα, κορίτσια μου, σήμερα θα μιλήσουμε για τον καθαρισμό του προσώπου, που είναι το Α και το Ω, το μακιγιάζ, όλα τα υπόλοιπα γράμματα, έτσι για να πω και τη Σοφία μου. Πριν ξεκινήσουμε όμως, μαζί μας είναι η make-up artist της Ερεντούε, Δώρα Φίλιππα. Καλησπέρα. Και να σας πω ότι αυτά τα φανταστικά που θα δείτε σήμερα δεν θα τα κρατήσουμε για τους εαυτούς μας. Έχουμε έναν καταπληκτικό διαγωνισμό που τρέχει τώρα. Κάνετε retweet στη φωτογραφία στο Twitter του Mia TV Show και παίρνετε δώρο 5 τυχερές από ένα ολοκληρωμένο set Ερεντούε που περιέχει τη φασικό ρόντε μακιγιάζ, μους καθαρισμού προσώπου και 7 μάσκες. Λοιπόν, τώρα πάμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Καταρχήν, έχουμε το κορίτσι μας. Το μοντέλο. Που θα το ξεχτίσουμε αυτή τη στιγμή live. Όχι, Εστέλ, πώς θα το αντέξεις. Έχει τέτοια προσωπάρα, την έβλεπα και πριν μέσα στο μακιγιάζ, οπότε της λέω, έλα Εστέλ να το κάνεις εσύ, γιατί άμα το κάνω εγώ καταστραφήκαμε. Λοιπόν, τώρα τι προϊόν αρχικά επιλέγουμε για τη μακιγιάζ, θέλω να μας πεις. Το Α και το Ω είναι η περιποίηση του προσώπου. Εφόσον βαφόμαστε, πρέπει και να ξεβαφόμαστε. Το σημαντικότερο όλων, επειδή το μάτι μας είναι αυτό που έχει το πιο πολύ μακιγιάζ, είναι το B-Face Cleansing Lotion της Ερεντούε. Εκπληκτικό. Ξεβάφουμε απόλυτα το μακιγιάζ από τα μάτια και από τα χείλη. Ανακοινούμε να γίνει ένα τοξηρό λάδι με το νερό. Α, είναι λαδάκι. Γι' αυτό λέγεται και B-Face, ακριβώς. Γιατί είναι σε δύο φάσεις. Έχει το πάνω μέρος που είναι λαδάκι και το κάτω μέρος που είναι λοσιόν και ανακοινείς. Και να πούμε και σε αυτό ότι είναι ξηρό λάδι, που σημαίνει ότι δεν αφήνει την αίσθηση της λιπαρότητας στο μάτι μας. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως. Εγώ συνήθως όταν χρησιμοποιώ μακιγιάζ για τα μάτια μου, αυτό που εισπράττω είναι ένα έτσι τσούξιμο, να το πω, με τσούζει το μάτι και κλαίω. Αυτό δεν συμβαίνει. Και την εφαρμογή. Αυτό το προϊόν, λοιπόν, δηλαδή δεν στο κάνει αυτό, όχι, επειδή είναι λαδάκι. Λοιπόν, βάζουμε δύο σταγόνες, ακουμπάμε απαλά το μάτι μας για να διαλυθεί το χρώμα, η μάσκαρα ή η σκιά, και με πολύ απλές και απαλές κινήσεις δουλεύουμε προς τα κάτω. Ο λόγος για να μην τραυματίζουμε τη βλεφαρίδα μας. Και είναι αυτό το γνωστό που μας μένει μετά κάποιες βλεφαρίδες στο χέρι με αυτό το προϊόν. Και λοιπόν, δεν το και θέλουμε. Με αυτή την κίνηση, λοιπόν, δεν μας μένει. Προς τα κάτω, και θα χρειαστεί να κάνουμε ακόμα μία κίνηση προς τα πάνω. Πάντως δεν με τσούζει, να το καθόλου πω αυτό. Θα χρειαστεί να εμποτίσουμε ακόμα λίγο, εάν το μακιγιάζ επιμένει, είναι αδιάβροχο το μάσκαρα όπως έχουμε σε αυτή την περίπτωση. Θα κάνει και για αδιάβροχο μακιγιάζ. Σαφώς. Και μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν τζούζει εάν πάρουμε μία μπατονέτα και τη χρησιμοποιήσουμε μέσα στο μάτι για να αφαιρέσουμε το μολύβι μας. Άρα μπορείς να το κάνεις και αυτό. Βεβαίως. Που σημαίνει και ακόμα και για τα πολύ πολύ ευαίσθητα δέρματα και μάτια, ή αν φοράς φακούς επαφής, που πολλά κορίτσια που μας βλέπουν τώρα έχουν τέτοια θέματα, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν άφοβα. Και διφασικός. Ήξερα ότι το θες. Το βλέπω. Ορίστε. Τους αγαρώνω και στη γωνία να το δω καλύτερα. Λοιπόν. Αν το ανακοινείς και γίνεται όλο μοβ, πάει δηλαδή, ενώνεται το λαδάκι με το υγρό, νερό, δεν ξέρω τι είναι. Α, πού είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, για το υπόλοιπο μακιγιάζ του προσώπου πάμε να δούμε γρήγορα, Να συμπληρώσω ότι με αυτό ξεβάφουμε και τα χείλη πάρα πολύ γρήγορα. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μία μπατονέτα και να κάνουμε μια πολύ γρήγορη ενυδάτωση, αν τα χείλη μας είναι σκασμένα. Και αποκτάς και τα χείλη της Εστέλ με αυτό το προϊόν. Κάπως. Λοιπόν, για το υπόλοιπο τη μακιγιάζ του προσώπου. Βλέπω εδώ ότι στην Ερεντούε θα βρείτε, κορίτσια, 5 βασικά προϊόντα για τον μακιγιάζ. Πολύ αγαπημένο. Αυτό είναι το αγαπημένο. Θα σου πω γιατί είναι αγαπημένο αυτό, θα σας πει η Νατάσα. Γιατί είναι αγαπημένο αυτό. Λοιπόν, αυτά είναι τα λεγόμενα νεράκια αντεμακιγιάζ, τα οποία δεν κάνεις τίποτα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, απλά εμποτίζεις το βαμβάκι σου, περνάς το πρόσωπό σου και ξεμπερδεύεις τα τιάνα, δεν είναι αγαπημένα σου. Θα σου πω εγώ πολλές φορές πώς το χρησιμοποιώ αυτό, έτσι. Εγώ είμαι βαμμένη από το πρωί και θέλω να βγω το βράδυ. Το make-up στα μάτια δεν χαλάει. Το δέρμα έχει λασπώσει. Αυτό
Επειδή είναι σαν νεράκι και δεν αφήνει λίπος πάνω στο δέρμα, αν το περάσεις, φεύγει εύκολα, χωρίς να χαλάνε τα μάτια και χωρίς να λιπαίνεσαι. Και πολλές κυρίες επίσης θέλουν να ξεβάφονται χωρίς μέσα στη μέρα τους, και επειδή βιάζονται, και να μην βάλουν νερό. Αυτό είναι ξεβαφτικό νερό που ξεβάφει τα πάντα. Και να πούμε ότι το αγαπούν πάρα πολύ οι Γαλλίδες. Να κάνουμε τη μακιγιάζ και στο άλλο μάτι, γιατί έχουμε και μία έκπληξη μετά, μία μάσκα που θα γίνει live. Οι Γαλλίδες αγαπούν πάρα πολύ τα νερά και τα μακιγιάζ. Οι Γαλλίδες είναι πάρα πολύ όμορφες και πάρα πολύ μπροστά. Γιατί λοιπόν να μην δεν κάνουμε κι εμείς ό,τι κάνουν και οι Γαλλίδες. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και άλλες επιλογές στην Ερεντούε. Υπάρχει το μους, που δίνουμε δώρο στο διαγωνισμό, το οποίο είναι ιδανικό για ευαίσθητες επιδερμίδες. Υπάρχει το cleansing gel, το οποίο είναι ιδανικό αν έχεις λιπαρό ή ακνεϊκό δέρμα όπως έχω εγώ. Και υπάρχει και το γαλάκτωμα ντε μακιγιάζ, το οποίο γαλάκτωμα ντε μακιγιάζ είναι για όλους τους τύπους. Άρα είναι καλό να χρησιμοποιούμε ο καθένας ανάλογα με τον τύπο του δέρματος. Μία πολύ καλή λύση για τα κορίτσια που μας παρακολουθούν και συνήθως έχουν ένα μεγάλο ποσοστό των Ελληνίδων έχουν ακνεϊκά δέρματα. Είναι να κάνετε πρώτα, κορίτσια, εγώ προτείνω, και οι δερματολόγοι συμφωνούν μαζί μας, ντε μακιγιάζ με το γαλάκτωμα και αμέσως μετά με το cleansing gel να αφαιρείτε οποιοδήποτε ίχνος λιπαρότητας. Ούμε κιόλας, έχει και πάρα πολύ ωραίο ευχάριστο άρωμα καθαριότητας, μας ενδιαφέρει αυτό, και είναι προϊόντα τα οποία δεν έχουν μέσα παράγωγα σαπουνιού. Κάνουν ήπιο καθαρισμό χωρίς να μας αφυδατώνει το δέρμα. Ωραία! Αυτό το κάνουμε κάθε βράδυ όταν επιστρέψουμε από τη δουλειά μας, από την έξοδό μας, μπουρμπούρ, δεν κοιμόμαστε χωρίς μακιγιάζ, χωρίς ντε μακιγιάζ, ποτέ. Και κορίτσια. Και χωρίς να πλύνουμε τα δόντια μας. Και βασικό κι αυτό. Καλά, τα κάνουμε συνδυαστικά και τα δύο. Πάλι. Έτσι. Λοιπόν, και μία με δύο φορές την εβδομάδα ορίζουμε, κορίτσια, μία μέρα. Εγώ έχω, ας πούμε, την Τετάρτη και την Κυριακή. Και ξέρω την Τετάρτη και την Κυριακή θα κάνω το σκραμπ και τη μάσκα προσώπου. Γιατί έτσι σπάμε το beauty routine μας, μπαίνουμε πιο βαθιά στα στρώματα της επιδερμίδας μας και τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, ενυδατική, αντικυριακή, αντιλιακή, θα εισχωρήσουν καλύτερα τα ευεργετικά συστατικά αν έχουν ανοίξει μέσα την Κυριακή, ας πούμε, και την Τετάρτη οι πόροι. Με έχεις πείσει. Λοιπόν, θα το κάνω μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Μία με δύο φορές την εβδομάδα ανάλογα με τις ανάγκες σου και το χρόνο που διαθέτεις. Μίνιμουμ μία, μάξιμουμ δύο. Ωραία. Αυτές είναι ο κανόνες. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να απερποιηθούμε το δέρμα μας με μάσκες. Να πούμε ότι η Ερεντού έχει μάσκες για όλους τους τύπους δέρματος και για όλες τις ανάγκες. Έχουμε μάσκα peeling, έχουμε μάσκα ενυδάτωση, έχουμε μάσκα για βαθύ καθαρισμό, την πράσινη άργυλο που θα δοκιμάσουμε τώρα. Αχ, η πράσινη άργυλος είναι και φανταστική. Αφ' αρέσει τα δύο πράγματα. Έχει μια μάσκα ενυδάτωσης. Γιατί είχα και εγώ στην ηλικία σου ακνεϊκό δέρμα και λιπαρό, οπότε μας αρέσουν όλα αυτά τα light, τα άργυλη και αυτά. Και... Οπότε είναι ιδανικό αυτό. Ιδανικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε μάσκα προσώπου, γιατί θα δούμε την άλλη μέρα κιόλας. Όπου η Εστέλ και με τη μάσκα είναι... Είναι ωραία πάντα. Ναι, ναι. Εντάξει, Εστέλ, έχεις αρχίσει να γίνεσαι εκνευριστική, να το ξέρεις. Λοιπόν, όταν έχουμε μια πολύ καλή περιποίηση, την άλλη μέρα έχουμε και ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ. Χρησιμοποιούμε τη μάσκα σε όλο το πρόσωπο και αποφεύγουμε την περιοχή γύρω από τα μάτια και γύρω από τα χείλη. Λοιπόν, η πράσινη άργυλος έχει μέσα το κίμινο, που είναι πάρα πολύ ευεργετικό για την επιδερμίδα μας. Κίμινο, άκουσε, Κυριάκος, και γύρισε. Νιώθω μια δροσιά, ρε. Κυριάκο, δεν λέμε για σένα. Να σας πω κάτι, νιώθω μια δροσιά αυτό το σπατουλάρισμα. Είναι δροσερή, ναι, είναι δροσερό. Αυτό πόσο το αφήνει στην λοιπόν, επιδερμίδα. Λοιπόν, το τοποθετούμε, το αφήνουμε 10 με 15 λεπτά στο πρόσωπο. Μην είσαι τέτοια. Θέλω να κάνω ποτέ κι εγώ τώρα. Συλλεύω, να χαλαρώσω και να μου βάζω μάσκες. Να αλλάξουμε θέση, να μου μπορούμε κάνει... Μπορούμε να κάνουμε όλες μετά το τέλος της εκπομπής μία μάσκα. Λοιπόν. Ποτέ πάρτι. Γεμίζουμε το πρόσωπο, την αφήνουμε 10 με 15 λεπτά και μετά παίρνουμε ένα βαμβάκι με χλιαρό νερό, εφόσον έχουν περάσει τα 10 με 15 λεπτά, το τοποθετούμε πάνω στη μάσκα και να πάρουμε το πολύ το προϊόν και μετά με χλιαρό νερό το ξεπλένουμε. Ωραία! Λοιπόν. Ερώτηση. Μπορούμε μέσα στην ίδια μέρα να κάνουμε δύο μάσκες, δηλαδή να κάνουμε μία μάσκα. Γελάνε, Τατιάνα μου! Γιατί γελάνε! Δεν τρέπεστε! Δεν τρέπεστε εκεί στη γωνία να γελάτε! Μετά όμως, όταν το βγάλω, θα λάμπω! Πείτε τα αυτά, κορίτσια! Υπέρλα! Και πραγματικά τώρα εσείς αγόρια βλέπετε ακόμα και έτσι την αισθέση, δεν σας αρέσει!
Τι ωραία, έχω πάει τσακούλα να βάλω. Κορίτσια, τις μάσκες θα τις βάζετε κρυφά από το σύζυγο. Δεν θα το εμφανίζετε με την πράσινη μούρη. Τέλο, μου έχει τώρα κάψει κάθε ευκαιρία να βρω. Να συμπληρώσω πάντως ότι περιποίηση. Να συμπληρώσω. Ότι περιποίηση δεν είναι προνόμιο γυναικών, είναι και ανδρών. Α, οπότε μπορούμε να κάνουμε βεβαίω. Τον φωνάζει τον Ιωάννη. Το φανταστώ αυτό το θέμα. Λοιπόν. Έλα, αγάπη μου, να κάνουμε ένα μποτέ. Ο Άργυλος, λοιπόν, η προηγούμενη μάσκα, η πράσινη, λοιπόν, που έχουμε από τη μια πλευρά, να τονίσουμε και πάλι τα χαρακτηριστικά της, λοιπόν, δηλαδή σε τι βοηθάει το δέρμα. Σε τι βοηθάει. Κάνει βαθύ καθαρισμό στα πολύ λιπαρά δέρματα. Έχει μέσα το κίμινο που βοηθάει την επιδερμίδα από τους ρήπους. Την αφήνουμε 10 με 15 λεπτά. Παίρνουμε βαμβάκι καθαρό, το βάζουμε λίγο νερό, νοπό στο πρόσωπο και μετά με άφθονο νερό ξεπλένουμε. Με το που θα την αφαιρέσουμε θα δούμε άμεσα αποτελέσματα. Λαμπερό δέρμα και την επόμενη μέρα ακόμα και τα λιπαρά δέρματα θα βάλουν το make-up τους, θα δουν μεγαλύτερη διάρκεια. Και η μάσκα από εδώ είναι για ενυδάτωση. Αυτή είναι η μάσκα ενυδάτωση. Και καλό είναι, κορίτσια, την Κυριακή που έρχεται ή το Σάββατο που έρχεται, γιατί την Πέμπτη δεν είναι σήμερα. Ναι, να κάνετε μία μάσκα αργύλου και μετά να κάνετε μία μάσκα ενυδάτωση. Μακριά τον άντρα σας, να ξέρετε. Θα πρότεινα πάντως στις γυναίκες να κάνουν μία μάσκα καθαρισμού. Ωραία. Την Κυριακή καλύτερα που δεν θα βαφτούμε έτσι, ώστε να μην βαφτούμε την άλλη μέρα. Ωραία. Ή το Σάββατο και μία μάσκα ενυδάτωσης. Ή εναλλακτικά, μία μάσκα peeling και μία μάσκα ενυδάτωσης. Πάρα πολύ ωραία, μακριά από το σύζυγο και όπου θέλει σε σε διαφορετικές μέρες λοιπόν τα κάνουμε. Σε διαφορετικές μέρες καλύτερα. Για να μην ερεθιστεί το δέρμα. Δεν είναι θέμα ερεθισμού, είναι θέμα να μπορεί να δράσει το ένα το προϊόν να τόφιο μόνο του και την επόμενη μέρα το επόμενο. Κατάλαβα. Πολύ γρήγορα να συμπληρώσω μόνο, συγγνώμη, για τη μάσκα τη δεύτερη που έβαλα, έχει μέσα στο βούτυρο καρύτε που δίνει άμεση θρέψη και το υαλουρονικό οξύ που δίνει υγρασία. Βάλε κι άλλο τότε. Λοιπόν, να και να πούμε ότι κλείνοντας, όλα αυτά μπορείτε να τα δοκιμάσετε μόνες σας στο σπίτι, κάνοντας retweet στη φωτογραφία που έχει στο Mia TV Show, στο Twitter, και θα κερδίσετε και τις 7 μάσκες και το διφασικό, 5 τυχερές, και το διφασικό ρόντε μακιγιάζ για μάτια και χείλη και το μους καθαρισμού. Και συνεχίζει. Συνεχίζει, γιατί μπορεί να είναι μια πλευρά να λάβει. Μου έχετε ανοίξει την όρεξη, θα πάω να τα κάνω και εγώ στο σπίτι σήμερα το απόγευμα.